Καλή σας μέρα. Ο κόσμος συνοστιζόταν γύρω από τον Ιησού. Τον ακολουθούσαν για πολλές ώρες, πολλές φορές και για μέρες, και οι μαθητές του προβληματιζόταν για τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων. Δεν ήξεραν πώς να τους αντιμετωπίσουν. Φοβόταν μήπως συμβεί και κάτι το άσχημο, γιατί το πλήθος περίμενε πάρα πολλά από τον Ιησού. Στο συγκεκριμένο επεισόδιο που θα διαβάσουμε έχουμε και μια πρόσθετη πληροφορία που έκανε τα πράγματα πιο δύσκολα. Ήταν λίγο μετά που ο Ηρώδης είχε εκτελέσει τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και μετά διέδιδε ότι ο Ιησούς ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής που αναστήθηκε. Γι' αυτό και έκανε θαύματα. Στη συνέχεια πολλοί από τους μαθητές του Ιωάννη είχαν προσχωρήσει στους μαθητές του Ιησού Χριστού. Τα πράγματα ήταν λοιπόν τεταμένα εξαιτίας, θα λέγαμε, των παραπώνων εναντίον του Ηρώδη και εξαιτίας του γεγονότος ότι περίμεναν πάρα πολλά από τον Ιησού. Τώρα ήταν και 2 μέρες, μας λέει το Ευαγγέλιο, μαζί του και πολύ πιθανό να μην είχαν να φάνε. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος λοιπόν μας μεταφέρει αυτό το επεισόδιο και μας λέει: «Τον καιρό εκείνο, όταν πληροφορήθηκε ο Ιησούς τον θάνατο του Ιωάννη του Βαπτιστή, ανεχώρησε από το χωριό που ήταν με ένα πλοιάριο και πήγε μόνος του σε ένα έρημο τόπο. Όταν το άκουσαν αυτό, τα πλήθη τον ακολουθούσαν από τις πόλεις πεζή. Και όταν βγήκε από το πλοιάριο, είδε μεγάλο πλήθος, τους πλαχνίστηκε και θεράπευσε τους αρρώστους του. Όταν βράδιασε, τον πλησίασαν οι μαθητές του, λέγοντάς του: Έρημος είναι ο τόπος και η ώρα περασμένη. Άφησε τον κόσμο να φύγει, ώστε να πάνε στα γύρω χωριά να αγοράσουν τρόφιμα για να φάνε. Αλλά ο Ιησούς τους είπε: Δεν έχουν ανάγκη να φύγουν, δώστε τους εσείς να φάνε. Εκείνοι του είπαν: Δεν έχουμε εδώ παρά 5 ψωμιά και 2 ψάρια. Και εκείνος τους είπε: Φέρτε τα μου εδώ. Και αφού διέταξε τα πλήθη να καθίσουν στο χορτάρι για φαγητό, πήρε τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια, έστρεψε τα μάτια του στον ουρανό, είπε την προσευχή της ευλογίας, έκοψε και έδωσε τα ψωμιά στους μαθητές και οι μαθητές στον κόσμο. Και έφαγαν όλοι και χόρτασαν και πήραν τα περισσεύματα από τα κομμάτια μέσα σε 12 γεμάτα κοφίνια. Και αυτοί που έφαγαν ήταν περίπου 5.000 άνδρες, χωρίς να μετράμε τις γυναίκες και τα παιδιά». Λόγος του Κυρίου. Για τον Ιησού αρχίζουν τα πάντα από το μεγάλο πλήθος που είδε και το σπλαχνίστηκε. Η εσπλαχνία του Ιησού είναι η φανέρωση της εσπλαχνίας του Θεού. Η εσπλαχνία, έτσι για να καταλάβουμε λίγο σε βάθος αυτόν τον όρο, δεν είναι ένα απλό συνέστημα συμπάθειας, αχ τον καημένο. Όχι, είναι μια δυναμική που βγαίνει από τα βάθη της καρδιάς, πλούσια σε αποχρώσεις, θα έλεγα, σε πολλές επιπτώσεις. Είναι η στάση εκείνων που όχι μόνο αισθάνονται, αλλά και εμπλέκονται συναισθηματικά και πρακτικά με εκείνον που πάσχει. Αντιλαμβάνονται ότι και εκείνοι είναι δεσμευμένοι να κάνουν κάτι ώστε αυτός που πάσχει να απελευθερωθεί από τον πόνο. Όλες οι πράξεις του Ιησού Χριστού έχουν αυτή τη δυναμική και από αυτή τη δυναμική εμπνέονται. Έτσι πρέπει να καταλάβουμε και κάθε πτυχή του Ευαγγελίου. Οι μαθητές όμως αντιλαμβάνονται αλλιώς το πρόβλημα. Και αυτοί λυπούνται τον κόσμο και προτείνουν στον Ιησού
ας τους να φύγουν, απόλυσέ τους, για να πάνε στα χωριά να αγοράσουν τρόφιμα για να φάνε. Και έτσι γι' αυτό το πρόβλημα θα λυνόταν. Όμως για τον Ιησού δεν λύνεται έτσι το πρόβλημα. Ο Ιησούς τους λέει, δεν είναι η ανάγκη να φύγουν, δώστε τους εσείς να φάνε. Ο Ιησούς θέλει να τους εμπλέξει άμεσα, να τους κάνει μέρος του προβλήματος, αλλά και μέρος της λύσης του προβλήματος. Το πρόβλημα δεν είναι αν θα φάνε και τι θα φάνε και πώς θα φάνε. Το πρόβλημα είναι εσείς που διαπιστώσατε το πρόβλημα, τι μπορείτε να κάνετε να το λύσετε μαζί τους. Στην προκειμένη περίπτωση να μοιραστείτε το φαγητό που έχετε. Οι μαθητές αυτό το κατάλαβαν και το απαντάν, δεν έχουμε εδώ παρά 5 ψωμιά και 2 ψάρια. Ο Ιησούς πάει σε βάθος, δεν μετρά την ποσότητα που έχει μπροστά του, αλλά την διαθεσιμότητα των καρδιών που έχει μπροστά του. Εκεί δηλαδή που παίρνονται οι μεγάλες αποφάσεις του κάθε ανθρώπου, εκεί που καθορίζεται η ποιότητα της ζωής που προγραμματίζεται από τον καθένα από μας, εκεί που ο καθένας μπορεί να πάρει αποφάσεις και η μία από τις αποφάσεις μπορεί να είναι, ξέρεις κάτι, εγώ πρέπει να φυλάξω κάτι και για μένα γιατί δεν ξέρω τι έρχεται μετά. Και τότε το διαθέσιμο ποτέ δεν φτάνει. Όμως όταν η απόφαση είναι ό,τι έχω το μοιράζομαι, τότε περισσεύουν κιόλας τα αγαθά. Συμπεραίνει το Ευαγγέλιο, από 5 ψωμιά έφαγαν και χόρτασαν και μάζεψαν περισσέματα σε 12 κοφίνια γεμάτα. Στην ουσία ο Ιησούς θέλει να αντικατασταθεί η λογική της αγοράς, της συναλλαγής, με τη λογική του συμμερισμού, του μοιράσματος. Ακόμα πιο βαθιά θέλει να αλλάξουν οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και των ανθρώπων και των πραγμάτων. Να αισθάνονται όλοι όχι μόνο συμμέτοχοι στο πρόβλημα συναισθηματικά, αλλά να αισθάνονται και συνυπεύθυνοι και αλληλέγγυοι στην αντιμετώπιση των αναγκών των άλλων και στην εξεύρεση της λύσης του προβλήματος. Το πρόβλημα του ψωμιού, της πείνας, δεν είναι πρόβλημα μόνο των πεινασμένων. Είναι πρόβλημα όλου του κόσμου. Η λύση αφορά όχι μόνο τους πεινασμένους, αλλά και τους άλλους που πρέπει να βρουν μαζί με τους πεινασμένους την πιο κατάλληλη λύση στο πρόβλημα και ή δυνατόν να εξαφανιστεί το πρόβλημα. Η αντίληψη ότι η αγορά ρυθμίζει, η αγορά και η συναλλαγή ρυθμίζουν τα πάντα, μας κάνει να ξεχάσουμε ότι η αγορά και η συναλλαγή μπορεί να δημιουργήσουν τυχερούς και άτυχους. Μερικούς που έχουν πολλά, άλλους που έχουν λίγα και άλλοι που δεν έχουν και τίποτα. Είναι απαραίτητο να περάσουμε από τη λογική του αγοράζω στη λογική του μοιράζομαι. Ακόμα και αν οι μαθητές από υπόθεση είχαν τόσα χρήματα ώστε να αγοράσουν τόσα ψωμιά για να μοιράσουν στον κόσμο, δεν θα έκαναν παρά μια απλή πράξη φιλανθρωπίας. Δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα. Όμως η χειρονομία που έκαναν να μοιράσουν αυτό που έχουν και με τη βοήθεια του Χριστού να φτάσει για όλους και να περισσέψει, εγγενίασαν μια καινούργια λογική στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Το σημερινό μας ανάγνωσμα έχει ακόμα και 2 μικρές παρατηρήσεις που έχουν τη σημασία τους.
Ο Ιησούς παίρνοντας τα ψωμιά, λέει το Ευαγγέλιο, είπε την προσευχή της ευλαβίας, έκοψε τα ψωμιά, τα έδωσε στις μαθητές και οι μαθητές στον κόσμο. Ο Ιησούς μπορεί στη λογική μας να έκανε ένα θαύμα, να έδωσε ένα σημείο της δύναμής του, αλλά δεν είναι αυτός που διανέμει το ψωμί στον κόσμο. Η ευλογία είναι ενέταξε το ψωμί που ήταν για να μοιραστεί στην θεϊκή λογική. Εκείνος ήτανε που μοίραζε και το έδωσε πρώτα στους μαθητές του. Οι μαθητές αυτού του ψωμιού είναι ούτε διαχειριτές ούτε κύριοι. Είναι απλώς υπηρέτες που μοιράζουν. Αν θέλετε, είναι η εικόνα της Εκκλησίας. Ο Θεός εμπιστεύεται την αποκάλυψή του στον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός εμπιστεύεται το λόγο που τον αποκαλύπτει στους μαθητές του, που είναι άνθρωποι, και οι μαθητές τον μοιράζουν σε άλλους ανθρώπους. Είναι υπηρέτης αυτού του λόγου. Δεν είναι κύριοι, δεν είναι διαχειριστές. Απλά υπηρέτες που μοιράζουν. Υπάρχει και μία άλλη μικρή λεπτομέρεια που στη μετάφραση που διαβάσαμε έχει χαθεί. Λέει λοιπόν ο Ιησούς στους μαθητές, πείτε στον κόσμο, στο κείμενό μας διαβάζουμε, να καθίσουν για φαγητό. Στο αρχαίο κείμενο λέει ανακληθήνε. Οι αρχαίοι δεν κάθιζαν για να φάουν στο φαγητό, και ιδιαίτερα οι Ανατολίτες. Ανακλινόταν, δηλαδή ξάπλωσαν ή μπρούμουτα ή στα πλάγια, ούτως ώστε να μπορούν να στραφούν. Αλλά πώς θα παίρνανε το φαγητό σε αυτή τη θέση που ήταν? Υπήρχαν και οι δούλοι τους που τους εξυπηρετούσαν, που μοίραζαν το φαγητό στα χέρια τους για να το βάλουν οι κύριοι στο στόμα τους. Και έτσι υπήρχε, θα λέγαμε, η διάκριση μεταξύ του κυρίου που απολαμβάνει, του δούλου που υπηρετεί. Οι μαθητές που έστω και καθισμένοι σκύβουν για να μοιράσουν το ψωμί, δείχνουν ότι είναι υπηρέτες, δεν είναι κύριοι. Αυτό είναι μια διδασκαλία και για τους μαθητές σήμερα. Πόσες φορές μαθητές του Ιησού Χριστού αισθάνονται, θα έλεγα, υπερασπιστές του Θεού. Ξέρουν τι ο Θεός θέλει να πούνε για εκείνον, ή τι θέλει να κάνουν για εκείνον, ή και τι θέλουν να προσφέρουν και πώς να το προσφέρουν στον άλλον, δηλαδή να το επιβάλλουν. Δεν συμπεριφέρονται σαν υπηρέτες του Λόγου, αλλά συμπεριφέρονται σαν κύριοι και διαχειριστές. Το σημερινό σημείο του Ευαγγελίου, του πολλαπλασιασμού των άρτων, μας θυμίζει ότι η νοοτροπία πρέπει να αλλάξει, ούτως ώστε και η διδασκαλία μας να γίνει πιο πιστευτή, πιο δεκτική από τους άλλους, γιατί καμιά φορά λόγια και έργα δεν συμβαδίζουν. Η χάρη του Κυρίου μας να είναι πάντοτε μαζί σας. Αμήν.